Πάρε, παιδί μου, όταν φτάσεις. Μην αμελήσεις, μη με ξεχάσεις. Εγώ σου πρότεινα να φύγεις με το τρένο. Φοβάμαι το δρόμο, στις ράγες μένω. Φοβάμαι, παιδί μου, πως άλλοι αποφασίζουν ποιοι θα περάσουν, ποιοι θα γυρίσουν. Πάρε με, παιδί μου, όταν φτάσεις. Μην αμελήσεις, μην προσπεράσεις. Ζωή μου, η ζωή για μερικούς δεν έχει αξία. Ευτελισμός και απαξία. Μετρούν τα πάντα με το χρήμα. Αν έχεις σπέρνα, ιδάλλως γίνε θύμα. Πάρε, παιδί μου, όταν φτάσεις. Μην αμελήσεις, μην με ξεχάσεις. Φοβάμαι. Φοβάμαι μην έρθει εκείνη η ώρα που δεν θα ακούσω να λες «Έλα τώρα, μην ανησυχείς για μένα, στις ράγες κυλάνε χιλιάδες τρένα». Πάρε, παιδί μου, όταν φτάσεις. Μην αμελήσεις, μην προσπεράσεις. Φοβάμαι. Φοβάμαι μην βγει το όνειρο που είδα χθες το βράδυ. Άγγελοι πετούσαν σε ένα λιβάδι. Κρατούσαν βιβλία στην αγκαλιά τους. Με αίμα βαμμένα τα φτερά τους. Πάρε με, παιδί μου, όταν φτάσεις. Μην αμελήσεις, μην με ξεχάσεις. Το τελευταίο μήνυμά σου που έχεις φατσούλα με το γέλιο ξανά διαβάζω σαν Ευαγγέλιο. Πάρε με, παιδί μου, όταν φτάσεις. Μην αμελήσεις, μην προσπεράσεις. Πάρε με, παιδί μου, περνάει η ώρα. Μες στην ψυχή μου φουρτούνα τώρα. Και η καρδιά μου βαράει να σπάσει. Αχ, να σ' ακούσει, θα το γιορτάσει. Πάρε με, παιδί μου, όταν φτάσεις. Μην αμελήσεις, μην με ξεχάσεις. Το ποίημα αυτό του πατέρα γονέα μέλος της Ένωσης Γονέων Μοσχάτου Ταύρου νομίζω ότι εκφράζει όλους τους γονείς της χώρας μαζί με αυτό το πνίξιμο στο στήθος που νιώθουμε. Μαζί με το θυμό, την οργή, τη λύπη, τη θλίψη, την απογοήτευση, μαζί με τόσα που όλοι μας θέλουμε να πούμε και νιώθουμε τις τελευταίες αυτές μέρες. Μα ίσως πιο πολύ οι μανάδες, όχι μόνο με τη σημερινή μέρα ορόσημο, τη μέρα της γυναίκας, αλλά και με αυτή τη συγκλονιστική ιδιότητα που μας χάρισε η φύση. Είναι λοιπόν το ίδιο συνέστημα που νιώσαμε με τόσα πεθαμένα παιδιά στο Αιγαίο από τη Συρία, με το θάνατο του Μάριου στο Μενίδη, του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, με το θάνατο του Βασίλη στις Σέρες, με τις εικόνες φρίκης από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το συγκλονιστικό σεισμό στη γειτονική μας Τουρκία και τόσα άλλα. Και η μεγαλύτερη αγωνία όλων μας να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και πάντα έρχεται ένα επόμενο και επόμενο και επόμενο. Όχι, η αγωνία μας δεν είναι πλέον αν θα συμβεί το επόμενο. Η αγωνία μας πλέον σαν μάνες είναι πώς το θυμό μας, την οργή που νιώθουμε σήμερα, που νιώσαμε χθες, προχθές, που νιώθουμε κάθε μέρα, θα την κάνουμε εμπόδιο σε αυτά που έρχονται, ώστε τα παιδιά μας, εμείς, όλοι μας, να ζήσουμε όπως μας αξίζει, όπως έχουμε ανάγκη για να ικανοποιηθούν τα θέλω μας, οι ανάγκες μας το σήμερα. Μάθαμε με το δύσκολο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια ότι τα μέτρα προστασίας της υγείας μας, τα ασφαλή σχολικά κτίρια, η ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών μας και τόσα άλλα απαραίτητα για την αξιοπρεπή ζωή μας, για τα παιδιά μας και εμάς τις οικογένειες όλες, για όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, είναι κόστος. Υποσχόμαστε λοιπόν εδώ να βάλουμε εμπόδια, γιατί η ζωή μας, η ασφαλή ζωή μας, είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν κάνουμε έκπτωση σε αυτό. Θα γίνει η οργή μας κινητήρια δύναμη ώστε να διεκδικήσουμε ασφαλή ζωή για μας και τα παιδιά μας μέσω των οργανώσεων γονέων, των σωματείων μας σε κάθε χώρο δουλειάς, μέσω των μαζικών φορέων σε κάθε γειτονιά παντού, ώστε να μην ξαναχρειαστεί καμία μάνα να πάρει τηλέφωνο για να δει αν έφτασε το παιδί της. Ας παλέψουμε λοιπόν όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να ακούμε πάντα από τα παιδιά μας «Μαμά, μπαμπά, είμαι καλά, περνάω σούπερ, σ' αγαπώ».